Σαν έτοιμος από καιρό αναχωρεί το μεσημέρι του Σαββάτου για Νέα Υόρκη ο πρόεδρος Αναστασιάδης, έχοντας αποσκευές γεμάτες με ιδέες προς την κατεύθυνση επανέναρξης του διαλόγου στο Κυπριακό. Είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε οποιοδήποτε σενάριο. Ένα αρνητικό σενάριο θα είναι να μην υπάρξει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα από την αποστολή της κυρίας Λουτ. Έχουμε επεξεργαστεί κάποιες ιδέες όσον αφορά πάντα τη διαδικασία, μιλάμε, όχι την ουσία. Καλεσμένος στη μεσημβρινή εκπομπή Αλφα-ενημέρωση, ο Υπουργός Εξωτερικών αφήνει πάντως ανοιχτό το ενδεχομένου νέου γύρου επαφών της Τσέιχο Λουτ με τις ενδιαφερόμενες πλευρές, μετά και τις χωριστές συναντήσεις των δύο ηγετών με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Ακόμη και το ενδεχόμενο αναβαθμίσεις της από τον Γενικό Γραμματέα. Κάτι τέτοιο θα το συζητήσει και μαζί μας και φυσικά δεν είναι κάτι που βλέπουμε ως αρνητική εξέλιξη. Τα Ηνωμένα Έθνη κρατούν πάντως κλειστά τα χαρτιά τους ως προς την πραγματοποίηση ή όχι μιας νέας πενταμερούς διάσκεψης. Αν ο Γενικός Γραμματέας κρίνει κάτι τέτοιο ότι είναι αναγκαίο, εμείς θα φυσικά και θα ανταποκριθούμε θετικά. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουμε προσκληθεί ή προσεγγιστεί για να συζητήσουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πανέτοιμη για Νέα Υόρκη εμφανίζεται και η τουρκοκυπριακή πλευρά. Ο Μουσταφά Κιτζή παρακάθισε για μία και πλέον ώρα σε σύσκεψη στο ψευδοπροεδρικό με τους αρχηγούς των κομμάτων της λεγόμενης συγκυβέρνησης. Σύσκεψη καθαρά συντονιστικού χαρακτήρα εν ώψη και της μεταβασής του στην έδρα του ΟΗΕ την ερχόμενη Τρίτη, όπου στις 29 του μήνα θα έχει το τετ-α-τετ του με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Στη διακρατική συμφωνία Κύπρου-Αιγύπτου άμεση υπήρξε η αντίδραση της Άγκυρας. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin onay vermediği, rızasının olmadığı hiçbir projenin oldu bittiye getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Ο Φατίχ Ντον Μες προαναγγέλει την πρώτη γεωτρήση του Πορθητή στη Μεσόγειο αλλά και την αγορά δεύτερου γεωτρύπανου από πλευράς Τουρκίας. Varsa bulacağız. Daha fazla arama ve sondaj yapmak durumundayız. Denizlerimizdeki varlığımızı Barbaros, Oruç Reis, Fatih sondaj gemilerimizle daha da güçlendirdik. Όπως είπε, τους τελευταίους 16 μήνες ξόδεψαν 10 δισεκατομμύρια δολάρια για δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής.